Λοιπόν, και πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Υποδεχτούμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, ο οποίος ειδικεύεται στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρατράντο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το σχόλιο σας για αυτή τη διγλωσία που, αν μπορούμε να το πούμε έτσι βέβαια, που βλέπουμε από την τουρκική πλευρά, από τη μία δηλαδή στο πεδίο ήπιες και πολύ προσεκτικές κινήσεις, απ' την άλλη όμως η ρητορική είναι στα κάγκελα. Μετά τον Ερντογάν, ο οποίος επί τα πιέσεις αντιπολίτευσης ξαναέβαλε στο κάδρο την Ελλάδα λέγοντας ότι η έξοδος του Αμπτούλ Χαμίτ Χάν προκάλεσε πανικό, και ο Τσαβούσογλου στην ίδια γραμμή. Συντηρείται η ένταση, ενώ στο πεδίο, όπως σας είπα, βλέπουμε έτσι μια άλλη γραμμή. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο σημειώνεται. Χαρακτηριστικά εδώ και χρόνια πλέον, δηλαδή ουσιαστικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, όταν έχουμε και μια διαφοροποίηση και αυστηροποίηση της πολιτικής Ερντογάν στο εσωτερικό και μια συστηματική εξαγωγή και στοχοποίηση της Δύσης και διαφορών χωρών, εννοείται σε πρώτο πλάνο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, παρατηρούμε από μια πλευρά να έχουμε πολύ υψηλά την ένταση στη ρητορική, δηλαδή επίσημη ρητορική, δεν μιλάμε για διαρροές, δεν μιλάμε για δημοσιεύματα εφημερίδων, μιλάμε για την επίσημη, όπως λέμε, θεσμική ρητορική, γιατί αυτή πηγάζει από τον πρόεδρο και από τους υπουργούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιθετικοί, πολλές φορές είναι εκτός κάθε πλαισίου διπλωματικής συμπεριφοράς και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στις αναφορές του εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά το έχει κάνει με τον ίδιο τρόπο, στοχοποιώντας και άλλους ηγέτες δυτικών χωρών, για το χαρακτηριστικότερη περίπτωση ο πρόεδρος Μακρόν, θέλω να σας θυμίσω. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και το κομμάτι της έντασης, η οποία συνήθως είναι χαμηλής, δηλαδή βλέπουμε μια, θα έλεγα, παρατεταμένη κρίση χαμηλής έντασης, η οποία βέβαια κάποιες στιγμές έχει και αυξομοιώσεις, για παράδειγμα το καλοκαίρι του 2020, που πολλές φορές λοιπόν η ρητορική δεν συμβαδίζει με την πράξη. Όμως εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δείχνει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η ρητορική, η πολιτική στάση του Προέδρου Ερντογάν και του ΑΚΕΠΕ, και σχετίζεται με αυτό που είπατε με την αντιπολίτευση. Όταν συστηματικά έχεις αποφασίσει, λόγω των προβλημάτων οικονομίας των οποίων υπάρχουν, το βασικό σου πολιτικό μότο, το βασικό σου πολιτικό επιχείρημα να είναι η ανάγκη ισχυρής Τουρκίας στο εξωτερικό, και αυτό το κάνεις στοχοποιώντας δυτικούς, κάνοντας κριτική και μέσα σε ένα πλαίσιο αναθεωρητισμού, εθνικισμού, στοχοποιείς την Ελλάδα και την Κύπρο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τη μια πλευρά, ναι, μεν έχει πετύχει να γίνει αυτό το βασικό θέμα συζήτησης στον πολιτικό διάλογο, δηλαδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν και πλειοδοτούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως πλευρά έρχεσαι αντιμέτωπος με το δείγμα που λέει ότι όταν η πράξη δεν ακολουθεί τη ρητορική, τότε θα δεχτείς πολύ ισχυρή κριτική. Δηλαδή όταν έχει βγει η αντιπολίτευση και είναι πιο εθνικιστική και σε πιο αναθεωρητική στάση από σένα, όταν έχεις σηκώσει ψηλά τον πύχη του εθνικισμού και της στοχοποίησης και αυτό δεν το μεταφέρεις στην πράξη, γιατί στο τέλος της ημέρας ξέρεις ότι υπάρχουν διάφορες δεσμεύσεις, γιατί εσύ κυβερνάς, δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση, ναι, δεν είναι αυτή η οποία συνδιαλέγεται με συμμάχους, δεν είναι αυτή που δέχεται πιέσεις, δεν είναι αυτή που ζητάει ανταλλάγματα στην όλη διαδικασία. Αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αυτό που έφερε την αναγκαστική συμπληρωματική, να το πω έτσι, δήλωση του Ερντογάν για να προσπαθήσει να ιδεολογήσει την. Γιατί είναι όμηρος της αντιπολίτευσης μετά, η οποία ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους και τον θέτει πρώτων ευθυνών του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο εσωτερικό, τον παγιδεύει με κάποιον τρόπο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας, κύριε Καρατράντο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.